Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Αρχίζει τώρα το δελτίο ειδήσεων του Capital. Έφυγε σε ηλικία 100 ετών ο αιώνιος αγωνιστής, πολιτικός και γιατρός Βάσος Λυσαρίδης. Ο Βάσος Λυσαρίδης, ιδρυτής και πρώτος πρόεδρος της ΕΔΕΚ, διετέλεσε για σειρά ετών και πρόεδρος της Βουλής. Αποτελεί μία εκ των προσωπικότητων εκείνων της Κύπρου που έχουν συνδέσει το όνομά τους με σημαντικά γεγονότα που σημάδεψαν την πολιτική ζωή του νησιού μας. Ο γιατρός, πέραν της μακράς πολιτικής του δράσης, ήταν ποιητής και ζωγράφος, αφήνοντας ως άνθρωπος του πνεύματος το στίγμα του σε όλες τις πτυχές της ιστορίας και ζωής του τόπου του. Οι περισσότερες λεπτομέρειες για την κηδεία του Βάσου Λυσαρίδη αναμένεται να ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Η διεύθυνση και όλο το προσωπικό του Capital εκφράζουν τα συλληπιτήρια προς όλη την οικογένεια. Και θα συνδεθούμε με τον κύριο Γιαννάκη Ομήρου, πρώην πρόεδρο της ΕΔΕΚ, πρώην πρόεδρο της Βουλής και στενό συνεργάτη του Βάσου Λυσαρίδη. Καλό σας απόγευμα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Θέλω να εκφράσω οδύνη για τον θάνατο του Βάσου Λυσαρίδη. Η Κύπρος αποχαιρετά ένα μεγάλο οραματιστή, ένα πρωταγωνιστή και σημειοφόρο για τα δίκαια της Κύπρου και του ελληνισμού, αλλά και συνεπή συμπαραστάστη των εθνικοαπελευθερωτικών και αντιρατσιστικών κινημάτων σε ολόκληρο τον κόσμο. Μου είναι δύσκολο να αποχαιρετώ τον άνθρωπο που μας ενέπνευσε, μας ορίμασε πολιτικά και εθνικά και μας οδήγησε και μας καθοδήγησε στους αγώνες τους καλούς για την ελευθερία και την δημοκρατία. Όπως είπατε, ο Βάσος Λυσαρίδης, ιδρυτής της ΕΔΕΚ, του Δημοκρατικού Σοσιαλιστικού Κινήματος, άνοιξε καινούριους δρόμους, φέρνοντας τα νέα μηνύματα και τα ρεύματα της παγκόσμιας προοδευτικής ιδεολογίας του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Αλλά αυτό που σημάδεψε τον Βάσο Λυσαρίδη ήταν η συνεχής παρουσία του στους αγώνες του λαού και της πατρίδας. Παρόν στα δύσκολα χρόνια της Τούρκου ανταρσίας κατά του νόμιμου κράτους του 1963-1964, παρόν στον αντιχουντικό αγώνα του αδελφού ελληνικού λαού, πρωταγωνιστή στην αντίσταση κατά του προδοτικού πραξικού πείματος του Ιούλη του 1974, παρόν στη μαύρη περίοδο που ακολούθησε με την τουρκική εισβολή, με τον Βάσο Λυσαρίδη να ζητά την επιστροφή του νόμιμου Προέδρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, εξαιτίας του οποίου γεγονότος γίνεται στόχος των αμετανόητων πραξικοηματιών και της απόπειρας δολοφονίας του στις 30 Αυγούστου του 1974 και η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη δολοφονία του αγωνιστή ποιητή Δωρου Λοΐζου. Ναι. Θα θέλαμε και να βέβαια μας πείτε και τις ιστορικές παρακαταθήκες που αφήνει στον τόπο. Κοιτάξτε, οι ιστορικές παρακαταθήκες είναι να έχουμε συνείδηση της μοιρασμένης μας πατρίδας και του χρέους της ελευθερίας. Και αυτό που έλεγε πάντα ο Βάσος Λυσαρίδης ήταν ότι σε μια πατρίδα σκλαβωμένη, μοιρασμένη, καθημαγμένη από την πότα του κατακτητή, όσα πιο πολλά προσφέρει κάποιος, τόσο πιο πολλά χρωστά ακόμα. Αυτό είναι το μήνυμα του και είμαι βέβαιος ότι και νοερά ο Βάσος Λυσαρίδης θα είναι παρόν και μάχημος στους αγώνες του λαού και της πατρίδας. Ναι, μεγάλο το έργο του και εσείς το ξέρετε καλύτερα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Στην Ευρωπαϊκή Έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών μεταφέρεται το Κυπριακό από σήμερα, αφού ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, συνοδευόμενος από τη διαπραγματευτική ομάδα και την πολιτική ηγεσία, έχει μεταβεί στην Γενέβη για να συμμετάσχει στην άτυπη πενταμερή μετά την πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στη Γενέβη βρίσκεται και ο πολιτικός μας συντάκτης Μάριος Καμιναρίδης. Θα μιλήσουμε μαζί του. Καλησπέρα, Μάριε. Ναι, καλησπέρα Χριστιανά, καλησπέρα κυρίες και κύριοι από την Γενέβη. Μαρία, θα θέλαμε να μας δώσεις τις τελευταίες εξελίξεις, τι περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα. Υπάρχει και Εθνικό Συμβούλιο που θα το Εθνικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει επί ελβετικού εδάφους στις 8:30. Ναι, έτσι ακριβώς. Πρώτα ξεκινώντας με την είδηση του θανάτου του ιστορικού ιδιέτη της ΕΔΕΚ και όχι μόνο και της Κύπρου μας,
του γιατρού του Χρυσαρίδη, σύμφωνα με τις τελευταίες μας πληροφορίες, φατριφή μονόλεπτης υγείας των Εθνικών Συμβούλιων, εις μνήμη αυτού του ιστορικού ηγέτη που πρόσφερον τα πάντα στην Κυπριακή Δημοκρατία και βέβαια δεν ζήτησε ποτέ του οτιδήποτε και είναι εδώ και η πολιτική ηγεσία για να προχωρήσει στο μεγάλο έργο, δηλαδή να βρεθεί μια δίκαιη λειτουργική και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό. Να φέρουμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, Χριστιανά, όσον και δύσκολη είναι η μέρα σήμερα, είμαστε στη Γενέβη και γνωρίζοντας αυτές τις 2-3 ημέρες που βρίσκεται σε εξέλιξη πλέον η διαδικασία ξανά υπό την είδα του Γενικού Γραμματέα των ΗΠΑ, του κ. Γκουτέρες, ειδικά για να δει αν υπάρχουν οι προοπτικές επίλυσης βέβαια του Κυπριακού. Να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με όλες τις προφορίες μας, πάρα πολύ σωστά και τις έχεις μεταφέρει, στις 8.30 το βράδυ ξεκινά πλέον, 8.30 τοπική ώρα, δηλαδή 9.30 ώρα Γενέβης, 9.30 ώρα Κύπρου απολογούμε, ξεκινά το Εθνικό Συμβούλιο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναμένεται να δώσει και στους πολιτικούς ηγέτες κάποια έγγραφα, κάποιες προτάσεις που ενδεχομένως φασπάζουν το αδιέξοδο που βρίσκεται η επίλυση του Κυπριακού. Τώρα η μεγάλη μέρα θα είναι και αύριο και την Μεγάλη Τετάρτη, όμως τη Μεγάλη Τρίτη το πρωί θα φτάνει και εδώ στην έδρα του ΙΕ ο Γενικός Γραμματέας από την Αμερική. Σύμφωνα πλέον με τις πληροφορίες μας, γύρω στις 5 το απόγευμα θα έχει συνάντηση με τον Ερσίν Τατά και γύρω στις 7 το απόγευμα θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και γύρω στις 9.30 θα υπάρχει μια μικρή δεξίωση προς όλους τους συμμετέχοντες στην διαδικασία εδώ στην Γενέβη. Να αναφέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι παρόν μετά από τη στάση της Τουρκίας και του ψευδοκράτους και με τη στήριξη του Ηνωμένου Βασίλειου. Δεν θα βρίσκεται εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα έχει καμία συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις. Βέβαια και την Μεγάλη Τετάρτη αναμένεται ξανά ο Γενικός Γραμματέας να έχει τετ-α-τετ και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και με τον Συντατά. Αναμένεται επίσης ο Γενικός Γραμματέας να έχει και επαφές με τους τρεις υπουργούς εξωτερικών της εγκύτρης δυνάμεις της Κυπριακής Δημοκρατίας και μετά θα έχουμε την Τετάρτη το απόγευμα την ολομέλεια της άτυπης σύνοδος αυτής και εκεί αναμένεται ο κύριος Κουτέρες να θέσει στο τραπέζι κάποιες ιδέες έτσι για να υπάρχει και μια εργασία που θα γίνει με τις διάφορες ομάδες. Αναμένεται ξανά την Πέμπτη να έχει ξεχωριστές συναντήσεις πάλι με όλους και την Πέμπτη το απόγευμα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο κύριος Κουτέρες θα ξαναπροεδρεύσει την ολομέλεια της άτυπης σύνοδος εδώ και από εκεί βέβαια θα δούμε αν υπάρχουν οι προοπτικές. Ο κύριος Κουτέρες τους είπε, αν δει ότι υπάρχει κάτι θετικό, τότε δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, είπε ο κύριος Κουτέρες, να μείνουμε και ακόμα μία ή δύο μέρες. Φτάνει βέβαια να υπάρχουν κάποιες προοπτικές. Και αυτά βέβαια θα τα δούμε αργότερα. Θα τα δούμε όλα, Μάρια, να σε ευχαριστήσουμε. Και περνάμε στο μέτωπο της πανδημίας. Σε κλειό νέων απαγορεύσεων από σήμερα η Κύπρος. Στις 5 το πρωί τέθηκε σε εφαρμογή το νέο lockdown, με τους πολίτες να επιστρέφουν στην καραντίνα του περασμένου Ιανουαρίου. Η απαγόρευση της κυκλοφορίας ισχύει από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί, ενώ για τις επόμενες δύο εβδομάδες και με μοναδική εξαίρεση την Κυριακή του Πάσχα, που θα έχουμε στη διάθεσή μας δύο μηνύματα και όχι ένα. Ρολά κατέβασαν το λιανικό εμπόριο και η χώρη εστίασης, ενώ έκλεισαν κουρία, κομμωτήρια, Ινστιτούτα Αισθητικής, γυμναστήρια και κλειστή χώρη άθλησης, βρεφική και βρεφονηπιακή σταθμή, παιδική σταθμή, νηπιαγωγεία και φροντιστήρια. Λουκέτο έβαλαν και οι επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων, καθώς επίσης τα θέατρα, τα αμφιθέατρα, οι κινηματογράφοι και οι αίθουσες θεαμάτων. Νέες αλλαγές ανακοίνωσε το πρωί το Υπουργείο Υγείας αναφορικά με το τι θα ισχύει από σήμερα μέχρι και την Κυριακή 9 Μαΐου. Συγκεκριμένα ανακοινώθηκαν αλλαγές σε ό,τι αφορά την αποστολή μηνύματος για εκκλησιασμό που δεν θα απαιτείται για την Μεγάλη Εβδομάδα,
ενώ αυξάνονται τα άτομα που μπορούν να βρεθούν την ερχόμενη Κυριακή του Πάσχα. Πού θα είναι το Πάσχα? Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, η μετακίνηση για μετάβαση σε χώρους θρησκευτικής λατρείας κατά την περίοδο της Μεγάλης Εβδομάδας και μόνο για τις ώρες των ακολουθιών γίνεται χωρίς τη χρήση γραπτού μηνύματος και επιπλέον τα άτομα που επιτρέπεται να βρίσκονται σε οικίες την Κυριακή του Πάσχα, πέραν των μόνιμα διαμενόντων, μπορούν να είναι από όσα νοικοκυριά επιθυμούν, νομένου ότι δεν θα υπερβαίνουν τα 10 πρόσωπα, ανεξαρτήτως ηλικίας. Στην ίδια ανακοίνωση, το Υπουργείο Υγείας υπενθυμίζει τι θα ισχύει από σήμερα. Προχωρά κανονικά το πλάνο εμβολιασμού και έπεσε αρκετά η ηλικία. Στις 7:30 το πρωί άνοιξε η πύλη εμβολιασμού για τα άτομα ηλικίας 43 και 44 ετών και η πύλη θα είναι ανοιχτή μέχρι και τις 8 το βράδυ. Με το άνοιγμα της πύλης εμβολιασμού στις 7:30 το πρωί, τα ραντεβού που διευθετήθηκαν ξεπέρασαν τις 9.000 μέσα σε μία ώρα. Πέραν των 7.500 ραντεβού τα οποία διευθετήθηκαν, αφορούσαν το εμβόλιο της Pfizer. Περαιτέρω στοιχεία αναμένεται να δοθούν αργότερα. Επίσης, ανακοινώθηκε πως αύριο ανοίγει πύλη για τους 42 ετών από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Για την Τετάρτη θα ανοίξει πύλη εμβολιασμού για τους 41 ετών, ενώ την Πέμπτη για τους 39 ετών και 40 ετών. Παραμένει δύσκολη η κατάσταση στα νοσοκομεία, όπου οι νοσηλευόμενοι από κορονοϊό σπάσαν το φράγμα των 300, όπως δηλώνει και ο εκπρόσωπος τύπου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, Χαράλαμπος Χαριλάου. Ο κ. Χαριλάου είπε ότι οι δυνατότητες των δημόσιων νοσοκομείων είναι για 400 κλίνες COVID και 65 κλίνες μονάδες εντατικής θεραπείας. Ένα σχέδιο δράσης το οποίο βρίσκεται σε εφαρμογή, έχει αναπροσαρμοστεί τις τελευταίες μέρες και προβλέπει την ανάπτυξη περίπου 400 κλινών. Ήταν 300, τώρα προβλέπει γύρω στις 400 κλίνες σε κοινούς σαλάμους και άλλες 65 κλίνες σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Ελπίζομαι ότι, αναμένεται μάλλον, ότι τις επόμενες μέρες θα δούμε περισσότερες εισαγωγές, λόγω του ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε τα περιστατικά που έχουν θετικοποιηθεί 17-18 περίπου Απριλίου. Και ελπίζομαι ότι σε 7 με 10 μέρες αυτός ο αριθμός θα σταθεροποιηθεί, ούτως ώστε σε κάποια φάση και με το lockdown το οποίο έχει γίνει να υπάρξει μια μείωση του αριθμού των νοσηλευόμενων. Σε νέα κατηγοριοποίηση των χωρών, αναφορικά με το σχέδιο δράσης σταδιακής επανέναρξης των πτήσεων και της επαναλειτουργίας των αερολιμένων, προχώρησε η Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι δύο αλλαγές έγιναν στο Ισραήλ και τη Βρετανία. Συγκεκριμένα, το Ισραήλ από την πορτοκαλί κατηγορία ταξινομήθηκε πλέον στην πράσινη κατηγορία, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο από την κόκκινη κατηγορία ταξινομήθηκε στην πορτοκαλί κατηγορία. Από τις 10 Μαΐου η Κύπρος ανοίγει για τουρίστες που έχουν συμπληρώσει το εμβολιαστικό τους πρόγραμμα, χωρίς κανένα περιορισμό, όπως δήλωσε στο Κηπαίο ο Υφυπουργός Τουρισμού Σάββας Περδίος, προσθέτοντας πως οι κυπριακές αρχές θα ενημερώσουν σήμερα τις αγορές για αυτή την εξέλιξη, που αναμένεται να διευκολύνει περαιτέρω τον τουριστικό προγραμματισμό εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου. Όπως είπε, από τις περίπου 65 χώρες, πέραν το ότι θα δικαιούνται να έλθουν με αρνητικό τεστ, όσοι έχουν εμβολιαστεί και με τις δύο δόσεις ή έχουν συμπληρώσει τον εμβολιασμό τους, θα μπορούν να έρχονται στην Κύπρο χωρίς τεστ αυτοί που έχουν εμβολιαστεί. Στην Ελλάδα τώρα, μετά από πολύμηνη αναστολή της λειτουργίας τους, ανοίγουν στις 3 Μαΐου υπό όρους τα καταστήματα εστίασης σε εξωτερικούς χώρους, επιτρέποντας σε όσους δραστηριοποιούνται στον κλάδο να πάρουν μια ανάσα ανακούφισης, καθώς για πολλούς το οικονομικό πλήγμα είναι τεράστιο. Τις 3 Μαΐου στην Ελλάδα επιτρέπεται η διαδημοτική μετακίνηση για την επίσκεψη σε κατάστημα εστίασης. Οι πολίτες δεν θα χρειάζεται να στέλνουν SMS. Τα καταστήματα θα κλείνουν στις 11 το βράδυ. Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή δήλωσε ότι τα self-test είναι στη διάθεση επιχειρήσεων και εργαζομένων, ενώ ανοίγει η πλατφόρμα για τον εμβολιασμό των ατόμων που ανήκουν στις πιο παραγωγικές ηλικίες.
Τα πρώτα στοιχεία είναι ενθαρρυντικά. Οι περισσότεροι συμπολίτες μας δείχνουν να καταλαβαίνουν την σημασία της αποφυγής των πασχαλινών μετακινήσεων. Και όλοι υποδέχτηκαν με ωριμότητα και με πειθαρχία το σταδιακό άνοιγμα ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων. Την ίδια ώρα η εξαιρετία ελευθερία επεκτείνεται. Από αύριο μπαίνουν στη μάχη και οι τριαντάριδες. Φτάνουμε τα 3 εκατομμύρια εμβολιασμούς και αν τηρήσουμε το σχέδιό μας, στα τέλη Μαΐου μπορούμε να πλησιάσουμε τα 5 εκατομμύρια. Ο πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου απίφθινε έκκληση στους πολίτες να κάνουν self-test πριν το τραπέζι του Πάσχα. Ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος υποστήριξε πως την Μεγάλη Εβδομάδα θα υπάρξει διασπορά, ωστόσο η συμπεριφορά του καθενός από εμάς θα καθορίσει την πορεία της πανδημίας τις επόμενες ημέρες. Η σκιά του lockdown εξακολουθεί να σκεπάζει την Ευρώπη σε μια περίοδο μάλιστα όπου αυτό που αποκαλούμε τρίτο κύμα σε συνδυασμό με το χαμηλό εμβολιαστικό πρόγραμμα έχουν επαναφέρει νέα αυστηρά μέτρα ακόμη και σε χώρες που είχαν επιχειρήσει άνοιγμα της οικονομίας τους όπως και η Κύπρος. Άλλες χώρες επιχειρούν τώρα να ανοίξουν τις οικονομίες τους και άλλες τώρα ξαναπαίρνουν αυστηρά μέτρα απαγόρευσης. Από το Σάββατο ισχύει η νέα απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας. Το μέτρο εφαρμόζεται μετά την απόφαση του Γερμανικού Κοινοβουλίου για αυτόματη επιβολή περιοριστικών μέτρων σε περιοχές όπου καταγράφεται αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο. Στο Λονδίνο, χιλιάδες διαδηλωτές κατέβηκαν στους δρόμους αγνοώντας την απαγόρευση συγκεντρώσεων άνω των 30 ατόμων. Διαμαρτυρήθηκαν για την υποχρεωτική χρήση μάσκας, τους περιορισμούς που δεν έχουν αρθεί και την έκδοση πιστοποιητικών εμβολιασμού. Στην Ελβετία, περίπου 4.000 διαδηλωτές μετήχαν σε πορεία κατά των περιοριστικών μέτρων στο Δήμο Ράπενσγουλιώνα. Παρότι η πορεία δεν είχε λάβει άδεια από τις αρχές, η αστυνομία δεν επενέβη για να μην προκληθούν επεισόδια. Στην Ιταλία, πυρετώδης είναι οι προετοιμασίες για το άνοιγμα των εστιατορίων και καφέ. Μετά από ένα χρόνο λουκέτου, μπορούν πλέον να σερβίρουν πελάτες σε εξωτερικούς χώρους. Από τη Δευτέρα, οι περισσότεροι περιορισμοί έρωται στην Ιταλία, αφού η χώρα έχει περάσει στη χαμηλού κινδύνου κίτρινη ζώνη. Ελπίζουμε ότι θα είναι ένα όμορφο άνοιγμα και ότι θα δουλεύουμε ξανά σύντομα και στους εσωτερικούς χώρους. Εμπιστευόμαστε τους θεσμούς για την ασφάλειά μας και για την επαναλειτουργία μας το ταχύτερο δυνατό. Είναι ένα πρώτο βήμα για την επιστροφή στην κανονική ζωή. Αναπνέουμε λίγο καθαρό αέρα. Στην Ελλάδα, εμπορικά κέντρα, εκπτωτικά χωριά και κέντρα αισθητικής άνοιξαν τις πόρτες τους το Σάββατο. Οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή για να αποτρέψουν έξοδο των εκδρομέων για το Πάσχα. Τη δικαστική οδό λαμβάνει οριστικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της AstraZeneca για την μη τήρηση από πλευράς της εταιρείας των υποχρεώσεών της για παραδόσεις δόσεων του εμβολίου της κατά του κορονοϊού στον μπλοκ των 27 χώρων. Όλα τα ένδυκα μέσα που έχει στο πλωστάσιό της κατά της AstraZeneca εκκινεί η Κομισιόν για θέτηση σημαντικών όρων της συμφωνίας. Οι επαναλαμβανόμενες καθυστερήσεις οδήγησαν τις Βρυξέλλες να λάβουν ραγδαίες αποφάσεις. Ο λόγος είναι ότι κάποιοι από τους κανόνες του συμβολέου δεν τηρήθηκαν, η εταιρεία δεν βρίσκεται σε θέση να εμφανίσει μια αξιόπιστη στρατηγική ώστε να διασφαλίσει τις έγκαιρες παραδόσεις δόσεων. Αυτό που έχει σημασία για εμάς σε αυτή την περίπτωση είναι να διασφαλίσουμε την ταχεία παράδοση επαρκούς αριθμού δόσεων που δικαιούνται οι Ευρωπαίοι πολίτες και που τους έχουν υποσχεθεί βάσει του συμβολέου. Η νομική διαδικασία κατά της AstraZeneca ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή εξ ονόματος των 27 κρατών μελών, τα οποία είναι πλήρως εναρμονισμένα και εκφράζουν την απόλυτη στήριξή τους στις κινήσεις της Κομισιόν. Η συμφωνία των δύο πλευρών προέβλεπε 300 εκατομμύρια δόσεις με οψιόν για επιπλέον 100 εκατομμύρια. Αλλά η Βρετανοσουηδική εταιρεία έχει παραδώσει μόλις 30 εκατομμύρια και δηλώνει πως θα μπορούσε να παραδώσει άλλα 70 εκατομμύρια.
Θέμα ανικανότητας του Μητροπολίτη Τέος Κητίου Χρυσόστομου να παρακολουθήσει τη δικαστική διαδικασία, ώστε να απαντήσει σε κατηγορία για βιασμό, έθεσε σήμερα ενώπιον του μόνιμου κακουριωδικίου Λάρνακα αμοχός του, ο συνήγορος υπεράσπισής του. Συγκεκριμένα, ο συνήγορος υπεράσπισής του έθεσε ενώπιον του κακουριωδικίου θέμα ανικανότητας του πελάτη του να παρακολουθήσει τη δικαστική διαδικασία λόγω έκπτωσης των νοητικών του λειτουργιών. Το αίτημα της υπεράσπισης τέθηκε προτού 83χρονος ανώτερος κληρικός κληθεί να απαντήσει στην κατηγορία του βιασμού, αδίκημα που διαπράχθηκε μεταξύ 1η με 30 Απριλίου του 2011 στο χώρο εργασίας του στη Λάρνακα. Το κακουριωδικείο όρισε την 19η Μαΐου ως ημερομηνία για εξέταση του αιτήματος της υπεράσπισης. Περνάμε εκ των συνόρων. 82 νεκροί και 110 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε νοσοκομεία του Ιράκ λόγω φιάλης που εξεράγει. Η φιάλη βρισκόταν σε μονάδα εντατικής θεραπείας όπου νοσηλεύονταν ασθενείς με κορονοϊό. Δύο νεκροί και 110 τραυματίες είναι ο απολογισμός πυρκαγιάς που ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου στη Βαγδάτη σε μεθ του νοσοκομείου Αλ-Χαντίμ, στην οποία νοσηλεύονταν ασθενείς με κορονοϊό. Η φωτιά ξέσπασε όταν εξεράγει φιάλη οξυγόνου και μέχρι τα ξημερώματα της Κυριακής είχε τεθεί υπό έλεγχο. Μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνονταν τουλάχιστον 28 ασθενείς με αναπνευστική υποστήριξη. Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 200 άνθρωποι διασώθηκαν, ενώ οι τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρα σε άλλα νοσοκομεία. Το συμβάν αποδίδεται σε αμέλεια της διοίκησης του νοσοκομείου με τον Ιρακινό Πρωθυπουργό Μουσταφά Αλ-Καντίμι να απολύει τον Γενικό του Διευθυντή και άλλα δύο υψηλόβαθμα στελέχη. Το δυστύχημα έρχεται την ώρα που το Ιράκ πλήττεται από το δεύτερο και σοβαρότερο κύμα της πανδημίας. Τα περιστατικά που επιβεβαιώνονται καθημερινά είναι κατά μέσο όρο 8.000, ο υψηλότερος αριθμός από τότε που η χώρα άρχισε να τα καταγράφει. Από την αρχή της πανδημίας στο Ιράκ έχουν νοσήσει τουλάχιστον 100.000 άνθρωποι και περισσότεροι από 15.200 έχουν καταλήξει. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατεδάφισης των δεξαμενών που βρίσκονταν στις εγκαταστάσεις του ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια στη Λάρνακα. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατεδάφισης των δεξαμενών που βρίσκονταν στις εγκαταστάσεις του ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια στη Λάρνακα. Την 5η 22 Απριλίου κατεδαφίστηκε και η τελευταία δεξαμενή από τις 22 που βρίσκονταν στον χώρο και η θέα προς τη θάλασσα είναι απρόσκοπτη. Η Ελληνικά Πετρέλαια, που ξεκίνησε πρώτη την απομάκρυνση των δεξαμενών της, ολοκληρώνει πρώτη τη διαδικασία δίνοντας καθαρό ορίζοντα στο παρελιακό μέτωπο της Λάρνακας. Τηρώντας όλα τα πρωτόκολλα ασφάλειας και περιβαλλοντικά ζητήματα που προκύπτουν κατά την αποξύλωση, η εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια κατεδάφισε όλες τις δεξαμενές σε λιγότερο από ένα μήνα, υλοποιώντας τη δέσμευση που είχε αναλάβει προς την πολιτεία και την τοπική κοινωνία για μετεγκατάσταση. Οι υπόλοιπες εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του καλοκαιριού. Στόχος του ομίλου είναι να προωθήσει αποφασιστικά την περιβαλλοντική αναβάθμιση και οικονομική ανάπτυξη της Λάρνακας μέσω της αξιοποίησης των ιδιόκτητων οικοπαίδων του. Ήδη η εταιρεία έχει μεταφερθεί στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της στο Βασιλικό. Οι επενδύσεις του ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια στο Βασιλικό ξεπέρασαν τα 30 εκατομμύρια ευρώ σε τεχνολογίες αιχμής, ψηφιακά συστήματα ελέγχου και ασφάλειας. Προορίζονται να καλύψουν τις μελλοντικές ανάγκες της ΕΚΟ και των πελατών της, ενώ θωρακίζουν ακόμη περισσότερο τον απρόσκοπτο εφοδιασμό του νησιού και αναβαθμίζουν τον ενεργειακό και γεωστρατηγικό του ρόλο. Στον Πόλη Χαραλάμπους για τη συνέχεια, για την αθλητική μας ενημέρωση. Πόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χριστιανά. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές του Capital. Ξεκίνησε εδώ και 12 λεπτά το ντέρμπι στο Γασιπί ανάμεσα στην Ομόνια και την ΑΕΛ. Η ΑΕΛ προηγείται με 0-1 με τον γκολ του ΜΑΕ. Πολύ ωραίο γκολ με συρτό σουτ έξω από την Παναθωνική. Νίκησε τον καλύτερο δημαροφύλακα του προαθήματος, τον Φαμπιάνο. Και η ΑΕΛ που πατά καλύτερα γενικά σε αυτά τα 13 λεπτά και δείχνει έτοιμη να κάνει και την υπέρβαση να πετύχει το διπλό. Έως είναι πάρα πολύ νωρίς το παιχνίδι, δεν έχει βγάλει αντίδραση η Ομόνια μετά τον γκολ που δέχτηκε, έχουν περάσει μόνο 4-5 λεπτά. Άλλωστε, αναφέρουμε ότι νωρίτερα η Ανόρθωση έχασε στο Αντώνης Παπαδόπουλος από τον Ολυμπιακό με 2-0. Αυτόν γκολ του Βοργκός και ένα ωραίο γκολ και πάλι από τον Στέφανο Χαραλάμπους. Ένα παιδί που είχε βάλει πολύ ωραίο γκολ και στον αγώνα με την ΑΕΛ στο κύπελλο, στο πρώτο στο Μακάριο. Και δείχνει ότι έχει πολλές προοπτικές ανέλυξης. Να πούμε ότι συζητιέται η δήλωση Κετσπάγια, που ανέλαβε την ευθύνη για την εμφάνιση. Είπε κανένας παίκτης δεν ήταν υποφερτός και αν δεν ήταν ο τελικός του κυπέλλου, σήμερα θα πήγαινα σπίτι μου. Ήταν πολύ απογοητευμένος ο προπονητής της Ανόρθωσης, λέγοντας ότι θα πρέπει να παίζουμε σαν μεγάλη ομάδα σε κάθε παιχνίδι.
Επίσης, πριν κλείσουμε, να αναφέρουμε ότι ο κύριος Ντουπόφ, ο εκ των ιδιοκτητών της ΠΑΦΟΥ, έκανε δήλωση σήμερα και διέψευσε πληροφορίες, μάλλον δημοσιεύματα που υπήρξαν στη Γεωργία, ότι η ΠΑΦΟΥ έκανε πρόταση στον Δημό Κεσπάγια για 400.000 ευρώ ετησίως για να αναλάβει την ΠΑΦΟΥ, γιατί συντηρήθηκε αυτό το θέμα και στην Κύπρο. Τα τελευταία 24 ώρα υπήρξε, επαναλαμβάνουμε, διάψευση από τον κύριο Ντουπόφ. Αυτά είναι τα σημαντικότερα νέα. Να επαναλάβουμε ότι η ΑΕΛ προηγείται 0-1 της Ομόνιας το 14ο λεπτό στο ΓΑΣΥΠΗ. Χριστιανά. Πολύ να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να δούμε τώρα την κίνηση των μετοχών στο χρηματιστήριο, τις ισοτιμίες συναλλάγματος και την πρόγνωση για τον καιρό. Το χρηματιστηριακό δελτίο είναι μια προσφορά της Total Care. Η Total Care συνεχίζει μαζί σας για την καταπολέμηση της πανδημίας, την προστασία της οικογένειας, των παιδιών, των ευπαθών ομάδων και του επαγγελματία. Μια ανεπανάληπτη προσφορά για περιορισμένο χρόνο. Με μόνο 59,99 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, παίρνετε ένα θερμόμετρο χωρίς επαφή υψηλής ποιότητας, δύο αντισηπτικά gel 500 ml, 50 ιατρικές μάσκες τύπου 2R παιδικές ή ενηλίκων με δείκτη προστασίας πέραν του 98% και δώρο δύο αντισηπτικά υγρά άμεσης δράσης χεριών και σώματος 65 ml. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2237 1122. Δωρεάν παράδοση Παγκύπρια. Η προσφορά που σας καλύπτει και σας προστατεύει. Total Care. We care. Τον καιρό φέρνει κοντά σας η Sita Mobile Vodafone. Μαζί με την τεχνολογία μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα. Μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι κανένας δεν μένει πίσω. Φυσικά, μαζί με την τεχνολογία μπορούμε. Together we can. Sita Mobile Vodafone. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 16 στα υπόλοιπα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 26 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 23 στα υπόλοιπα παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Και εδώ φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων για άτομα με απώλεια ακοής. Μην χάσετε αμέσως μετά την εκπομπή Βουλευτικές Εκλογές 2021 με τον Άγγελο Ιακωβίδη. Καλεσμένη απόψε, Ανίτα Δημητρίου, βουλευτής και υποψήφια βουλευτής ΔΥΣΥ, Άγγελος Βότσης, βουλευτής και υποψήφιος βουλευτής ΔΥΠΑ και Μιχάλης Γιοργάλας, βουλευτής και υποψήφιος βουλευτής Κινήματος Αλληλεγγύη. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.